μέσω των βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα προβάλλεται η δράση των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης για την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της περιφέρειας Κρήτης και των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και δείχνουν τις δυναμικές που παρουσιάζει το κοινωνικό πρόγραμμα τοπικού και υπορτοπικού χαρακτήρα στην περιφέρεια της Κρήτης. Οι δράσεις που προβάλλονται είναι η δράση στήριξης των ΑΜΕΑ, ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και συνανθρώπων μας που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Νομίζω ότι στην Κρήτη υπάρχει ένα καλό επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο από φορείς όσο και από κοινωνικές υπηρεσίες που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή του τόπου. Και η βασική μας επιδίωξη είναι αυτή, και τόσο μέσω της ΠΕΣΚΕ, της περιφερειακής δηλαδή στρατηγικής κοινωνικής ένταξης, αλλά καθώς επίσης και από τον ετήσιο προγραμματισμό, τόσο που γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο τοπικού χαρακτήρα, όσο και υπερτοπικού χαρακτήρα. Ο αριθμός αυξομειώνεται με βάση τις αιτήσεις που γίνονται μέσω του ΚΕΑ και εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξης τόσο με προϊόντα, όσο και με βασική υλική συνδρομή φτωχές οικογένειες της Κρήτης. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια αυξητική τάση και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα είδη διατροφής και βασικής υλικής συνδρομής. Για το πρώτο εξάμηνο του 24 δεν έχει καταγραφεί τάση, διότι το πρόγραμμα έχει σταματήσει και ετοιμάζεται το νέο πρόγραμμα της πράξης 6, το οποίο θα ξεκινήσει περίπου τον Αύγουστο. Προφανώς τα στοιχεία καταγράφονται μέσω της ΥΡΙΔΑ και μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΑ, τα οποία προβάλλονται και είναι συγκεκριμένα για κάθε περιφέρεια της Ελλάδος που συμμετέχει στο πρόγραμμα.